Επομένως, δεν μπορούμε να λέμε για το Θεό τι θα κάνει και πώς θα τον κρίνει τον Όχι, καθένα, δεν αλλά είναι σε ξέρουμε αυτό. αυτό που λέει ο Χριστός: ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Έτσι. Ο δε απιστήσας, τι λέει. Πέστε το. Έτσι, πέστε το. Κατακριθήσετε. Κατακριθήσετε τι θα πει. Τι θα πει. Αυτό λέει ο Χριστός. Έχει πει και ένα άλλο. Ότι όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Ναι. Ομοίων με τεμού, κατ' εμού είστε, βέβαια. Είναι σαφές. Τι θέλουμε περισσότερο. Σου λέει, αν απιστήσεις, ποιος απιστεί. Αυτός που δεν βαπτίζεται απιστεί. Έτσι δεν είναι. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσεται. Όχι μόνο να βαπτιστεί, να πιστέψει. Και τι σημαίνει να πιστέψει, Πιστεύω δεν σημαίνει απλώς πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, αυτό το πιστεύουν και οι δαίμονες. Και οι δαίμονες, δηλαδή, η γράφη πιστεύουση και φρίσουση, λέει τα δαιμόνια. Φρίσουν, φρίτουν. Δηλαδή, ξέρετε, θα πει φρικία είναι όταν σηκώνει τη τρίχα μας, ας πούμε, να τριχιάζουμε που λέμε. Και τα δαιμόνια μπροστά στο Θεό φρίτουνε. Αλλά ωστόσο δεν ζουν τη ζωή που θέλει ο Θεός. Πιστεύουν θεωρητικά. Και οι μασόνοι επίσης, λένε πιστεύουν σε κάποιο Θεό. Λοιπόν, δεν σώζει αυτή η πίστη, είναι η πίστη η οποία έχει και τα έργα. Δηλαδή έχει τη μετάνοια, έχει την αγάπη. Η ζωντανή πίστη σώζει. Λοιπόν, αυτός που έχει τη ζωντανή πίστη και έχει και βάφτισμα, αυτός λέει ο Κύριος θα σωθεί. Θα σωθεί. Δύο προϋποθέσεις λέει για τη σωτηρία ο Κύριος. Προσέξτε, δύο προϋποθέσεις, πίστη και βάφτισμα. Βάφτισμα. Όχι ράντισμα που κάνουν οι παπικοί, Βάφτισμα, βάφτισμα, βαφτίζω σημαίνει μπαίνω ολόκληρος μέσα στο νερό. Είναι ξεκάθαρα. Λοιπόν, ο δε απιστής λέει κατακριθήσε και από εκεί μετά τι να πούμε εμείς. Να βάλουμε άλλους κανόνες. Όχι, εντάξει, σε σύγκριση με έναν καλό άνθρωπο αβάπτιστο και έναν κακό αν θα πάει πιο βαθιά στην κόλαση ο ένας ή ο άλλος. Το θέμα είναι να μην πας καθόλου στην κόλαση. Το θέμα αυτό δεν είναι, αφού και οι δύο κατακρίνονται. Αυτό δεν είναι, αυτό λέει ο Χριστός. Και οι δύο θα κατακριθούν. Τώρα ποιος θα πάει πιο βαθιά, μπορεί να πάει βαθισμένος. Γιατί καταφρόνησε, ξέρετε, στο βάθος, στο πάθο της κόλασης, ποιοι θα πάνε. Οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς. Στην αφάνεια. Γιατί και η κόλαση έχει επίπεδα. Η αφάνεια είναι εκεί που είναι πίσω σκοτάδι. Έτσι, έτσι. Η ερώτηση αυτό είναι φοβερό. Θα το γράψουμε πρώτα Θεός. Η ερώτηση η Μακρίνα, έτσι, που ήταν στο πύλι, στην Πορταριά, έτσι, του γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας, πνευματικό παιδί, είχε δει μια φορά ένα φοβερό όραμα. Μια νύχτα δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Και τι είδε. Είδε τον διάβολο, τους δαίμονες μάλλον, να τσουβαλιάζουν ανθρώπους. Στον πάτο του τσουβαλιού πήγαιναν οι αρχιερείς. Μετά οι ιερείς. Μετά οι μοναχοί. Και μετά οι λαϊκοί. Μετά δέναν το τσουβάλι στην κόλαση. Και έβλεπε όλη τη νύχτα αυτό το πράγμα. Και είχε φρίξει. Καταλάβατε.